Σε συνέδριο τη Henley Partners στο Λονδίνο για παραχώρηση χρυσών διαβατηρίων, αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα τη εφημερίδα Guardian. Στο συνέδριο συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη από διάφορε χώρε αλλά και πολιτικά πρόσωπα από την Κύπρο, με την κάρτη να παραθέτει στο δημοσίευμα φωτογραφία του Κυπριακού Διαβατηρίου. Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στα άτομα στα οποία έγινε ανάκληση τη υπηκότητα μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ προστίθεται πω η Κύπρο έλαβε περίπου 6 δισεκατομμύρια εκδίδοντα 4.000 διαβατήρια. Όπω μπορείτε να δείτε, στο πρόγραμμα του συνεδρίου, ο Αβέροφ Νεοφύτου παρουσιάζεται ω ομιλητή σε πάνελ υπό τον τίτλο Κύπρο, ο δρόμο για ευρωπαϊκή υπηκότητα μέσω επένδυση ή ακίνητα. Αν και πηγέ από την Πινδάρου υποστηρίζουν, μιλώντα τον Α, ότι ο πρόεδρο του ΔΣ δεν παρέστη στην εκδήλωση. Σημειώνεται ότι στο συνέδριο συμμετείχε και η Βέρα Γιούροβα, η οποία θα αναλάβει σύντομα την αντιπροεδρία τη Κομισιόν. Τα σχέδια υπηκοοτήτων εγείρουν αριθμό ανησυχιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνει καταφύγιο για εγκληματίες, διεφθαρμένους και να γεμίσει με βρώμικο χρήμα. Πρόσθεσε παράλληλα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες παραχώρησης διαβατηρίων.